Όποιος θέλει. Ένας από τους δυο. Οι κυρίες προηγούνται. Νιώθετε μια δόνηση, έτσι. Έχει από κάτω 90 εργατήρια. Πρέπει να το δούμε. Αυτό δηλαδή δεν είχε κανείς. Αυτό εδώ δεν λειτουργεί. Σας ακούμε τώρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Σας υποδεχόμαστε εδώ στον Ιαννό. Ήδη βρισκόμαστε στην τροχιά για το μεγάλο αφιέρωμα της Παγκόσμιας ημέρας της ποίησης που είναι την Παρασκευή. Και όπως ξέρετε, εδώ στον Ιαννό τα δύο προηγούμενα χρόνια κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση με ανθρώπους, όχι ποιητές, τους άλλους. Τους αναγνώστες, οι οποίοι διαβάζουν τα αγαπημένα τους ποίηματα και με μουσική και είστε όλοι καλεσμένοι. Σήμερα παρουσιάζουμε μια πολύ σημαντική προσπάθεια που αφορά τον ελληνικό λόγο, την ελληνική ποίηση και πώς αυτή μεταφράζεται και προβάλλεται στο εξωτερικό. Μιας και εδώ και πολλά χρόνια η κυρία Διονυσία Ζερβάνου μαζί με τον Τόμ Νέρν, στο μακρινό Ενδιβούργο, επιλέγουν πρόσωπα από το χώρο της λογοτεχνίας και τα μεταφράζουν με τον καλύτερο τρόπο. Και οι περισσότεροι είστε πιο ειδικοί από μένα, ξέρετε κατά πόσο μπορεί να μεταφραστεί η ποίηση. Ο κ. Μαυρουδής του Δέντρου επανειλημμένως έχει γράψει διάφορα άρθρα ή έχει φιλοξενήσει το περιοδικό του γύρω από αυτά τα θέματα. Να πούμε ότι απόψε εδώ παρουσιάζουμε όλη αυτή την προσπάθεια, όλα αυτά τα βιβλία, γιατί ο συγκεκριμένος εκδοτικός οίκος αγκάλιασε όλες τις γενιές, ξεκινώντας από τον Βαφόπουλο, περνώντας τον Βίρονα τον Λεοντάρη, φτάνοντας μέχρι τον Αλέξη Σταμάτη, που ανήκει στην νεότερη γενιά. Συμμετέχουν λοιπόν σήμερα, εκτός από τους εκδότες που ανέφερα, ο Κώστας Μαυρουδής, η Αθηνά Παπαδάκη, ο Μανώλης ο Πρατικάκης, ο Αλέξης ο Σταμάτης, ο Ανδρέας ο Μίτσου, ο οποίος ανοίξει τον πεζό λόγο και έχει μεταφραστεί και αυτός, και η κυρία Νατάσα Χατζηδάκη, ήδη έχουν λάβει τη θέση η πρώτη ομάδα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τους εκδότες να μας πούν δύο λόγια για το στίγμα τους και για τη δουλειά τους. Παρακαλώ. Καλησπέρα. First of all, thank you all for coming. It's a unique pleasure to have so many fine writers in one place at one time, which is almost impossible in Scotland. I'd like to say this evening serves a dual purpose. Firstly, to provide a forum for what I regard as a whole selection of very fine Greek writers
working in diverse mediums, poetry, prose, short stories, poetic prose, and vice versa. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα. Είναι μία συγκέντρωση αρκετό, σε αυτή τη συγκέντρωση ποιητών στη Σκωτία θα ήταν δύσκολο να συγκεντρωθούν τόσοι καλοί ποιητές σε μία εκδήλωση. Okay. So we have a gathering of great writers, in my opinion and in many others. The second reason for this gathering is to promote and advertise, if we must use that word, the activities of Dionysia Press, which Desi Zervanu, beside me, runs, based in Scotland, with a very strong interest in promoting Greek culture, particularly literature, in English and internationally. Και σε αυτή την εκδήλωση προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τη δουλειά που έχει κάνει η Διονυσία Press. Έχουμε εκδώσει αρκετούς Έλληνες συγγραφείς από το Βαφόπουλο μέχρι τη νεότερη γενιά, το Σταμάτη Αλέξη και άλλους, και θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε όλη αυτή τη δουλειά όσο μερικούς από τους συγγραφείς. So, we'll have a diversity of readings. Firstly, everyone here will read one poem or selection of prose from their works. Firstly, in Greek, then I will read the English translation. Desi and I will also read a selection, one poem each, from our own works. Θα διαβάσουμε ποίηματα και στα ελληνικά και στα αγγλικά και θα διαβάσουμε και ποίηματα και δικά μας. So, there we'll begin. And Desi will first read my poem, that gets me out of the way, with a poem called The Honeysuckle Speaks. Firstly in Greek and then I will read the English. Desi. Θα αρχίσουμε με τα ποίηματα του Tom Dern. Θα διαβάσουμε πρώτα στα ελληνικά το ποίημά του, γιατί έχουν μεταφραστεί τα ποίηματά του στα ελληνικά. Και μετά θα διαβάσει στα αγγλικά το ο ίδιος το ποίημά του. Το αγιόκλημα μιλά για τη μητέρα μου. Ένα κορίτσι στο μπαλκόνι στον ήλιο. Κάτω, μέσα στον κήπο, στα φαράγγια, με τα μουσκλια. Το αγιόκλημα τυλίγεται στις κλιματαριές, παίζει άγρια παιχνίδια με το φως. Το αγιόκλημα θέλει κάτι να πει. Προσπαθεί να έλθει σε επαφή. Το κορίτσι αφουγκράζεται, τεντώνοντας τα αυτιά, μέσα σε μεγάλα πεινασμένα στόματα, τεντώνει τα δάχτυλα, η ακοή, η γεύση, η αφή εκτείνονται σαν τηλεσκόπια. Οι πλούσιες ψαλίδες του φυτού την υποδέχονται μέσα τους. Έτσι περπατάει μέσα στον κήπο, σαν μέσα σε ζεστό, κόκκινο φεγγάρι. Και τα βήματά της δεν ακουμπούν πλέον στη γη. Βυθίζει τα δάχτυλά της μέσα στα πυκνά μαύρα μαλλιά της, αγγίζει τα χείλια της με το μακρύ νύχι της και φτάνει και μπαίνει στην αγκαλιά του. Και τι λέει το αγιόκλημα? Το αγιόκλημα λέει «Σε περίμενα», με τα άσπρα πουλιά και τα μαύρα άστρα. Και τι απομένει? Ένα μπαλκόνι στον ήλιο χωρίς κορίτσι και χωρίς αγιόκλημα. Ευχαριστώ. Okay, and this is the poem in English. Is this live? Yes. Okay. I actually wrote this. I wrote this for my mother. Actually, 2 years before she died. But it does have an elegiac quality, which I didn't actually recognize at the time. It's primarily a childhood memory.
where I grew up in the countryside, just in the highlands of Scotland. So, the honeysuckle speaks. Young girl on a balcony in the sun. Below, through the garden's mossy gorges, the honeysuckle, bowered and coiled, plays wild games with the light. The honeysuckle has something to say and reaches out. The girl listens, stretching out her ears into long, hungry mouths, her fingertips, too, telescoping for sounds, for smell, for touch, even. The plant's rich tendrils welcome her in. So she walks through the garden as if through a warm, red moon, and her steps no longer touch the earth. She runs her fingers through her rich black hair. She touches one long-nailed finger to her warm lips and arrives and is embraced. And what does the honeysuckle say? The honeysuckle says, I've been waiting for you with the white birds and the black stars. And what remains? A balcony in the sun with no young girl and no honeysuckle. Let's go. Okay, next on the agenda, I'd like you to welcome Alexis Tomati. Thank you. Who's going to do a poem called The Lake, which I hope I can work through. It's longish and complex. Okay. But, Alexis, if you could read it first in the Greek. Yes, okay. Λοιπόν, θα σας διαβάσω ένα ποίημα που λέγεται «Λίμνη». Είναι από τη συλλογή αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων και είναι γραμμένο το 1993, πριν από 15 χρόνια δηλαδή. «Πρόσεξε», μου είπε, «στα βόρεια της χώρας είναι μια λίμνη, ένα μεγάλο συντριβάνι, από όπου αναβλίζουν οι λέξεις. Και ένας στρόφαλος υπάρχει που ελέγχει την εκροή για να ποντιστούν μετά στον πυθμένα, στην πυκνότερη βλάστηση του βυθού. Και είναι γυμνές οι λέξεις, και τα νερά εκεί αδιάκοπα στροβιλίζονται γύρω από τα σκάφανδρα που επιπλέουν. Και είναι γεμάτα θιάφι και βυσμούθιο τα σκάφανδρα. Και πάνω στα νούφαρα ακουμπούν οι φωνές για να ξαποστάζουν οι βάτραχοι το μεσημέρι. Και υπάρχουν σχεδίες που επιπλέουν, δεμένες σε σχήματα κυκλικά, με στουπιά που τυλίγουν τα ξύλα. Και υπάρχουν σωροί κόκαλα πάνω στις σχεδίες και ανεμόνες, και φωνές αναδύονται στον αφρό, υγρές και πρισμένες, και είναι καταχνιά. Και μέσα στην καταχνιά οι φωνές ανατέλουν, κατακόκκινες. Και από πάνω χλωμά σύννεφα κατεβαίνουν, πέφτει βροχή στις φωνές και κολλάνε πάνω στα κυκλάμινα και είναι νύχτα. Και συχνά τα νερά από μέσα κινούνται, υποχθόνια θαρείς, σαν να ήταν μολυσμένα και ξαγνίζονται. Και μετατοπίζεται η όχθη. Και είναι κάποια νούφαρα που βγαίνουν έξω, με φωνές γεμάτα και βατράχους. Και από τη λίμνη ένας πυκνός ψήθυρος ανεβαίνει. Ηχεί πνιγμένο κλάμα ένα θρόισμα. Το νερό στις κοιλότητες βορβορίζει. Ενώνεται με τη στεριά ένα σκαρφάλωμα. Και αγκαλιάζουν ήχοι τα δέντρα, στολίζοντας ένας θόρυβος στα κλαδιά. Λάμπει το ρετσίνι στο ανακάτεμα υγρών και ήχων. Στη νύχτα μέσα στο βάλτο και το θιάφι, όταν τα αμφίβια κονίζουν τα νύχια στους κορμούς και στα λέπια τους γυρίνει φυτρώνουν κλαδιά. Στις φτέρες τα ζώα βρυχώνται και λυσά ο αέρας, καθώς μια αστραπή φωτίζει το χώρο και με ακάλυπτο το στήθος η μορφή προβάλλει σαν σε βράχο σμιλεμένη και στέκεται κατά μεσή στη θύελα, αναρηγώντας. Κι είναι τυλιγμένη σε ένα σεντόνι, η χιτόνας είναι, δεν διακρίνω το ένδυμα. Ξεμαλιασμένη στέκεται κάτω από την Ιεροποντή και το νερό λαποκομπά στο μέτωπο, στη δύναμη της νύχτας και γλιστράει λίμνη προς το μέρος της. Οι ήχοι αγκαλιάζουν τους αστραγάλους, κουκουλώνουν το κορμί,
Ανοίγουν τα μάτια ανατολή και η λίμνη όλο πλησιάζει στο φως και στο σκοτάδι που χάνεται και όπως κάθε φορά όταν ο ρυθμός της ανάσας πάει το τσόφλι, όπως κάθε φορά όταν μαύρη πέτρα εμφανίζεται, γίνεται η λίμνη ένα αίμα όλη. Okay, I shall now attempt that in English. This is our version, and I hope it's close. Alexei said it was okay, so it can't be too bad. I'm waiting for a new pair of reading glasses, actually, so if I get lost at any point, blame these, but they should be okay for the time being. The poem is in three sections, A, B, C. The lake. A. Be wary, he said. In the north of the country, there is a lake and a huge water spout from which words surge forth. And there is a crankshaft which controls the flow, designed to cast them later in the bed of the lake, where the words rate in the heavy vegetation of the depths, where the waters churn incessantly around diving sails which drift full of sulfur and bismuth. The diving suits and the words lean on water lilies where the frogs rest at midday. There are rafts too, bound in oakum, which drift moored in cycles. There are masses of bones on the raft. And anemones, voices emerge from the foam, wet and swollen. It is misty, and through the haze, voices rise, blood red from above the pale clouds descending. Rain falls on the voices, and they cling to the cyclamens. It is night. Section B. Frequently, the waters writhe within, subterraneously you'd think, as if polluted, but becoming purified. The banks are displaced, and water lilies emerge, full of voices and frogs. From the lake, an ominous murmuring ascends, a whispering drowned in sobbing. The water in the gullies crumble muddily, climbs to join the land. The sounds embrace the trees, embellishing the branches. The resin gleams in the blending of water and sound. At night in the swamp and sulfur, when amphibians sharpen their claws on trees, and on their scales tadpoles make branches grow, on the ferns the animals howl, and the wind rages. Lightning fills the space, and a figure rises bare-breasted, as if sculpted in rock, and stands in the midst of the storm, shivering. Section C. She is swathed in a sheet, or a robe. I cannot make out the clothing. With disheveled hair, she stands in the downpour, and the water shines on her forehead. In the power of the night, she stands, and the lake creeps towards her. Sounds embrace her ankles and wrap her body. The dawn opens all eyes as the lake crawls closer and closer in the light, and the darkness perishes, as always, when the rhythm of breath breaks the shell. As always, when a black stone appears, the whole lake turns to blood. That's a schematic. Okay, next we have Natasha Hadjidaki, who's sitting right here. Yes, Natasha, if you're ready. Natasha will read in Greek, and then I'll follow up. Just a moment. The poem is a portrait of a woman who sleeps.
Καλά. I just wanted to say that I've made a change from the first person singular. I turned it into the third person singular, but it doesn't affect the translation. You see what I mean? Ναι, καλά. Okay. Thanks. Είπα ότι θα έκανα μια αλλαγή και από το πρώτο πρόσωπο το ποίημα πάει στο τρίτο πρόσωπο. Ήθελα να ευχαριστήσω τον Τόμ και την Διονυσία, διότι πραγματικά εμένα ένα βιβλίο μου μετέφρασαν. Δεν με ενδιαφέρε και να μεταφραστεί, για να είμαι ειλικρινής, αλλά κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά στο Εδιμβούργο, την Αθήνα του Βορρά, μια και έτσι αποκαλείται. Αν δεν κάνω λάθος, Athens of the North. Edinburgh is called Athens of the North, Tom. Yes. Is it true? Ναι, τάξη. Oh, okay. So this is Athens of the South. Αν και υπάρχει μία Αθήνα στην Αμερική ακόμη πιο νότια, τέλος πάντων. Λοιπόν, πορτρέτο γυναίκας που κοιμάται. Με ένα βηματισμό η νίωχου έρχεσαι κάθε νύχτα. Ο σκουριασμένος σου χιτώνας σε τραβά στο παρελθόν. Και εσύ απελπισμένα με το μαστίγιό σου μαστιγώνεις, δέσμες αδάμαστον εν εαυτών που σε μαστίζουν. Ξυπνάει έντρομη, τεινάζεται. Η σκοτεινή κρεβατοκάμαρά της είναι πάμφωτη, πνιγμένη σε κυσούς και πράσινα αόριστα που κυματίζουν. Απάνω τους φωλιάζουν πεταλούδες κύκλοπες, μουγκά τριζόνια. Τεράστια σκιά χιτώνα που ανεμίζει. Άρματα χρυσαφιά με άλογα που αληχτούν σαν τα σκυλιά, φρικτές συνάξεις. Πλήθη στρατιωτών που σε ακολούθησαν με δόρατα και ασπίδες ματωμένοι, κόρτης, αλλά και τα βαριά μαρμάρινα αγάλματα και τα βαριά μαρμάρινα επιτίνδια και λύκηθοι που σε περιστοιχίζουν, τη σκοτεινή κρεβατοκάμαρά της διασχίζουν. Ευχαριστώ. Okay, here we go in English. Portrait of a woman who sleeps. With the poise of a charioteer, you come to me every night. Your rusty robe pulls you upwards. Sorry, your rusty robe pulls you towards the past. With your whip, you desperately lash the cluster of untamed jeers which ravage you. I wake up in terror. I jolt upright, shaking. My dark bedroom is floodlit, smothered in undulating ivy and unnameable foliage. A plague of cyclops butterflies and mute crickets, vast shadows of turbulent robes, golden chariots and horses barking like dogs, foul growths nest in them, hordes of bloodied soldiers follow with spears and shields and their aids. But you're encircled by heavy marble statues, heavy marble tombstones, lycanthropes, traversing my dark bedroom. Natasha. Next, we have Andreas Mietze, who's next along the line there, who will read from the Feeble Lies of Orestes Archaeopolis. He's chosen a very short extract, but I think a very good one, because it cuts right to the heart of the novel and is central to an understanding of it. So a very choice short piece from Andreas. Andreas? Μιλάω ακόμα πολύ. Βράζουν νερά μέσα μου και αναταράσσονται. Φοβάμαι. Και δεν έχω άλλο τρόπο να σωθώ παρά να επιχειρήσω άλλη μια φορά να φτιάξω την ιστορία μου και να την πω. Νιώθω άσχημα που δεν κρατώ το στόμα μου κλειστό, αλλά δεν βλέπω άλλο αντίδοτο για να διορθώσω τα πράγματα. Γνωρίζω ακόμα πως κάθε φορά που τελειώνω την ιστορία μου θα με εγκαταλείπουν και θα είμαι πάλι μόνος. Πριν αρχίσω αυτή τη διήγηση, προτού μιλήσω, ένιωθα σαν μερμήγκι μικρός. Τώρα ξέρω πως έβγαλα φτερά. Δεν ξεχνώ βέβαια πως το μερμήγκι όταν είναι να χαθεί βγάζει φτερά. Πρόκειται για τη λεγόμενη μετεξέλιξη. Μια διαδικασία δηλαδή της φύσης που συμβαίνει λίγο πριν το θάνατο ενός είδους.
αλλά δεν με νοιάζει. Προτιμώ, αν είμαι μερμήν, για να με φτερωτώ. Χρειάζομαι μόνο τώρα να ψάξω επίμονα, να βρω μια άλλη γυναίκα. Σε αυτή θα πω μετά την ιστορία μου. Αυτή θα την πείσω σίγουρα. Αυτή θα την κρατήσω. Ζητώ συγγνώμη. Εντάξει. Και half a page. Ο Ορέστης όμως ήταν ψυχή ανάλαφρη και εκλεκτική, στόφα καλλιτέχνη. Ένας δυστυχής που απέτυχε και έχασε τη γυναίκα. Διηγείται την ιστορία του, μετέχει σπαρακτικά, ίσως μερικές φορές στα συμβάντα. Προβάλλει επάνω της τις επιθυμίες του και θέλει να τα επηρεάσει, να διορθώσει την ανελαίτη πραγματικότητα. Αποσκοπεί σίγουρα, χωρίς συνείδηση, στην καταστολή της αμεσότητας του πραγματικού, όπως ωραία λέει ο Ευκλεής, εκείνος φιλόσοφος της σχολής της Φραγκφούρτης. Έτσι μεγαλώνει και οριμάζει, έτσι κατανοεί τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να πνίξει βαθιά μέσα του την ενοχή και να ανθωθεί. Μιλάει ακατάπαυστα, είναι φάνταστος και μερικές φορές γίνεται ίσως φλίερος. Αλλά κρατά το λόγο σαν χρωστήρα να μην περάσουν άβαφα από μπροστά του πρόσωπα και πράγματα, να στιγματίσει το χρόνο. Πώς τώρα έγινε ακριβώς η ιστορία, αν δηλαδή η αλήθεια είναι με τη μεριά του Νίκου, ή ο Ρέστης πείθε τον εαυτό του και δεν την ομολογεί, αλλά τη διαστρεβλώνει, εγώ πιστεύω και γι' αυτό το λόγο από την αρχή είμαι στο πλευρό του, του παραστέκομαι και τον βοηθώ, πως το δίκαιο είναι με το μέρος του Ορέστη. Από τη στιγμή θέλω να πω που αυτός υποστηρίζει πως έτσι έγιναν τα πράγματα, όπως τα διηγήθηκε, εμείς δεν έχουμε κανέναν ασφαλώς λόγο να τον αμφισβητήσουμε και να πιστέψουμε τον κακόμερο εκείνο συμμαθητή του. Να πω ότι εγώ ποιητικές προθέσεις έχω. Απλώς και μόνο διαβάζομαι ανακαλώντας τους στίχους του Ίτμαν που λέει «Ο πόλεμος μένεται και εγώ κάθομαι και γράφω ποίηματα». Δεν είναι, λέει, μέσα στις λέξεις το νόημα, αλλά στην άβρα, the breeze, στο αεράκι που περνάει ανάμεσα από τις λέξεις. Έτσι λοιπόν, με λίγο από το ύφο, με λίγο από το Ορέστη Χαλκιόπουλο, προσπαθώ να σας δώσω το ύφος μου. Ευχαριστώ, εν πάση περιπτώσει, και την Ντέζη και τον Τόμ. Και η τελευταία σελίδα ήταν. Την τελευταία σελίδα. Η τελευταία σελίδα. Ναι, και τούτο εδώ και το. Μόνο η τελευταία, ναι. Sorry, Andreas lost me there for a moment, but tune back in. It's kind of basically two passages. The first is the one I regard as crucial. I still talk a lot. Waters boil in me and are disturbed. I am afraid. I have no other means of salvation than once more to create my story and narrate it. It makes me feel bad that I can't keep my mouth shut, but I can see no other cure or antidote to set things right. I realize that every time I finish my story, I will be abandoned. Once again, I will be alone. Before I began this story, before I began talking, I felt as small as an ant, but now I know I've grown wings. I bear in mind, of course, that the ant, when it is about to perish, grows wings. All of this concerns metamorphosis. It is a natural process and takes place when a species is about to perish. But I don't care. If I am an ant, I prefer to be a winged one. For now, I must search relentlessly to find another woman. Later, I will tell her my story. Surely, I will convince her. This one, I will keep. I'm unclear of why the term arouses such an association in me, but somehow I identify it with the thorn. He is the one who perceives reality in one dimension only and explains it in just that way, in complete accordance with the majority. So,
This unique interpreter of life peeled it with sarcasm, ate it up greedily, enjoying the soft dough, naturally remaining permanently hungry. Maria believed this one-dimensional man. His inflexibility, his crude, naive self-confidence, and his flat rationalism seduced her. But Orestes was a light and eclectic soul of an artistic orientation, a miserable man who failed and lost his woman. He recounts a story. He participates in the events, perhaps sometimes in a harrowing way. He projects his desire on these events and tries to influence them. He wants to correct grim realities. He attempts unconsciously to repress the immediacy of the real. As the renowned philosopher of the School of Frankfurt so neatly puts it, this is how he grows up, how he matures. This is how he perceives the world. He attempts to smother his guilt and seeks absolution in this way. He talks incessantly. He is imaginative, and maybe at times too long-winded. But he wields words like a paintbrush and allows neither faces nor events to remain unpainted, to stigmatize time. Now, what is the truth of the story? Are we to believe the truth lies with Nikos or Orestes? He tries to convince himself, but does not admit it and twists things. I believe Orestes for this reason. From the outset, I've been on his side. I assist and help him. Justice is on the side of Orestes. I want to state that as he maintains, things took place as he recounts them. We have no concrete reason to doubt him and believe instead that wretched school friend of his. Andreas. Okay. Nextly, Zeffi Daraki cannot be here this evening, unfortunately, but she asked to be represented anyway. So Alexis Tomati is going to read a poem of Zeffi's, and I will read the English. The poem she wanted was The Blood Made Me Spin. Είναι το πείμα «Το αίμα που με ζάλιζε». Μπερδεμένα πουλιά και σκοτάδια στον ύπνο μου, δίχως όνειρα. Χαμηλώνω. Ξεχνιέμαι. Ξεχνιέμαι στο φωνήεν σου σώμα. Ψηλό υπερό το αίμα που με ζάλιζε, παραμιλώντας τον πυρετό του, βουλιάζοντας το νησί στους φυγμούς του. Πανύψηλα χόρτα και αρωματικά τα φύκια του έρωτα, οι αμμουδιές του σώματος που έλαμπαν σκοτάδι. Καταργούσαν τα σύνορα του ονείρου που ακόμη δεν σε είχα αγγίξει, που μόλις εκείνη τη στιγμή σε άγγιζα. Και το πλήθος των ερωτημάτων που κατέρεε και ανοίγανε σφυρίζοντας οι πόρτες όλων των μυστικών και όλων των φόβων που ήσουν εσύ το μυστήριο και δεν ήσουν εσύ. Okay, a strange poem. Zeffi tends to do that. It suits me fine. The blood made me spin. Darknesses and tangled birds in my dreamless sleep. I lower, I forget myself on the vowels of your body. A high attic, blood made me spin in fever and delirium. Sinking islands with its heat, tall fragrant grasses, the seaweed of love, the seashore of the body, shining in darkness, ended the limits of dreams. Until then, I had never touched you, but in that moment, I touched you. A multitude of questions crashed down, the doors of all secrets and all fears
opened in the wind. Where were you, the mystery? And you were not you. Zephyr Garaki. Okay, we need to change seats here.